Κύριε Καραθανασόπουλε, 5,3%, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, το ερώτημα, και δεν ξέρω αν το έχετε εντοπίσει και το έχετε αναλύσει ήδη στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, έχουμε στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, είναι δίπλα σας ο κύριος Γρηγοριάδης, εμφανίζεται έφνης σχεδόν από το πολιτικό πουθενά, μέσα σε μερικές εβδομάδες πριν από τις εκλογές, ένα κόμμα, το ΜΕΡΑ25, που παίρνει 3%. Δηλαδή δεν περνάει το 3% για λίγο. Έχουμε επίσης καταγραφές, όχι πολύ μεγάλες, αλλά αξιοπρόσεκτες σε άλλα κόμματα που κινούνται σε αυτό το χώρο της πέραν του ΣΥΡΙΖΑ αριστεράς. Και εσείς από την άλλη δεν σημειώσατε κάποια σημαντική καταγραφή. Δεν θα μπορούσατε να έχετε μεγαλύτερο ποσοστό και να έχετε προσποριστεί ωφέλη από αυτή τη δεξιά, όπως τη λέτε και εσείς, στροφή του ΣΥΡΙΖΑ και από την κινητικότητα που υπήρξε σε αυτό το χώρο της πέραν του ΣΥΡΙΖΑ αριστεράς? Κοιτάξτε, υπάρχουν ορισμένα δεδομένα, κατά τη γνώμη μας, που αποτυπώνται και στο εκλογικό αποτέλεσμα. Εμείς είχαμε πει μάλιστα ότι και στις τρεις κάλπες πρέπει να είναι ενιαίο το κριτήριο, γιατί είναι ενιαία η επίδοση. Το Σεπτέμβριο τι είχατε, τι ποσοστό είχατε? Του 15 του Σεπτέμβρη είχαμε 5,4-5,5. Άρα εκεί περίπου. Λέμε λοιπόν ότι τα κριτήρια πρέπει να ήταν ενιαίο και στις τρεις κάλπες. Mm. Και για τους Δήμους και για τις περιφέρειες και για την Ευρωκοινοβούλιο. Από αυτήν την άποψη λοιπόν υπάρχουν μια σειρά ζητήματα τα οποία χρειάζονται περαιτέρω μελέτη, αλλά υπάρχουν και ορισμένα δεδομένα. Ποιο είναι το δεδομένο? Πρώτον, ότι υπάρχει ένας αρνητικός για το λαό συσχετισμό δύναμης. Δεδομένο δεύτερο, καταγράφηκε μια λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι μόνο στο ύφος της εξουσίας, αλλά και στην πολιτική του. Την αντιλαϊκή πολιτική. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση αποτέλεσε συνεχιστής του έργου των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Τρίτο στοιχείο, εκφράζεται μια τάση συντηρητικοποίησης της κοινωνίας. Και εδώ είναι πολύ μεγάλες ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί με την πολιτική την αντιλαϊκή που άσκησε αποτέλεσε το καλύτερο πλυντήριο μέσα στο οποίο ξεπλήθηκε τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως, κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, δεν μπορεί να αποτελέσει διέξοδο η επιστροφή σε δοκιμασμένες και αποτυχημένες επιλογές, όπως για το λαό και τα συμφέροντά του, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ούτε βεβαίως η ψήφος μπορεί να διασκορπιστεί σε νέες δυνάμεις που εμφανίστηκαν και είναι συμπληρωματικές για την κυβερνητική. Το ΜΕΡΑ25, ας πούμε. Όχι, για συμπληρωματικές δυνάμεις που είναι δεξιές ή ακροδεξιές ή και άλλα χαρακτηριστικά. Αλλά λέτε για την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Τα οποία όμως βεβαίως αποτελούν συμπληρωματικές δυνάμεις για τη διατήρηση των δυνάμεων εφαρμογής αντιλαϊκής πολιτικής, ούτε βεβαίως θα το έλεγα αυτό, και αναχώματα στη ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου και στη χειραφέτηση από διλήμματα τα οποία είναι ψεύτικα και κάλπικα διλήμματα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ακριβώς αυτό το οποίο είναι το ζητούμενο είναι ότι συγκρούονται σήμερα δύο κόσμοι επί της ουσίας. Ο ένας ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος συναγελάζεται με τον Αμερικάνο πρέσβη, και εκπρόσωποι των τριών προηγούμενων κομμάτων είναι τέτοιοι. Δηλαδή τα κόμματά τους ακριβώς είναι μαζί με τον Αμερικάνο πρέσβη. Είναι ο κόσμος ο οποίος αποτελεί σημεοφόρο της λυκοσυμμαχίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Δούνου του, και τα τρία προηγούμενα κόμματα που μιλήσανε αποτελούν ακριβώς αυτό το σημεοφόρο αυτής της πολιτικής. Και από την άλλη τη μεριά... Αυτό με τον Αμερικάνο πρέσβη δεν το κατάλαβα. Γιατί δεν είστε με τον ΝΑΤΟ και με τις ΗΠΑ? Αν αναφέρεστε στις συμμαχίες της χώρας και την... Αυτό αναφέρεστε. Αυτό βεβαίως, αυτό λέω. Ο ένας ο κόσμος είναι αυτός που είστε μαζί σε αυτό το κόσμο. Δεν είναι μόνο ο Αμερικάνος πρέσβης εκεί, είναι καμιά σαρανταριά πρέσβης που είναι στην Αθήνα, στην ίδια περιοχή. Αφήστε τα, αυτά τα συμφέροντα τα οποία υπάρχουν στον ΝΑΤΟ και στους Αμερικάνους είναι πολύ συγκεκριμένα, άρα είσαστε μαζί. Στο ίδιο. Ο Γάλλος, ο Βρετανός, ο Ιταλός, ο Καναδός. Εντάξει τώρα. Στο Ρώσο μπορείτε να πάτε όμως. Στην μπορείς να πάτε. Λοιπόν, ας μην με διακόπτει. Λοιπόν, είναι αυτός ο ένας ο κόσμος που είναι από κοινού αυτά τα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. με το Αμερικάνο πρέσβη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανταλλαγή της πολιτική, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, άσκησαν αυτή την πολιτική. Απ' την άλλη μεριά, ο άλλος ο κόσμος είναι αυτός της αντίστασης και της ανυπακοής, για να μπουν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης οι ανάγκες του λαού. Και αυτό με συνέπεια μπορεί να το κάνει το ΚΚΕ. Ωραία. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι σήμερα η τάση χειραφέτης από τα ψεύτικα διλήμματα εκφράζεται μέσα από την αποφασιστική ενίσχυση του ΚΚΕ. Κύριε Καραθανασόπουλε, εγώ καταλαβαίνω απολύτως τι λέτε, αλλά εντελώς απλουστευτικά, ενδεχομένως και με μια σχετική αφέλεια, θα σας άκουγε κανείς, περιγράφεται όλη αυτή την κατάσταση και σας ρωτώ, όσο πιο δεξιά πηγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα περίμενα τόσο περισσότεροι αριστεροί ψηφοφόροι να πηγαίνουν στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Δεν το βλέπουμε αυτό. Δεν είναι αυτόματη αυτή η προσέγγιση. Δεν υπάρχει ένας αυτοματισμός. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ακριβώς πέρα από το ζήτημα ότι αποτέλεσε πλυντήριο για την Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ, συκοφάντησε αξίες και ιδανικά τη πρόοδου, αυτό που μπορούμε να πούμε, να εντάξουμε στην ευρύτερη έννοια τη πρόοδου, τα συκοφάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ με την αντιλαϊκή του πολιτική. Αυτό δεν έπρεπε να καλυβδώσει περισσότερο έναν κόσμο και να πει να πάμε στο Κομμουνιστικό Κόμμα? Αυτό οδηγεί σε συντηρητικοποίηση την κοινωνία. Το ότι χλευάζεις αξίες και ιδανικά την ώρα που καλλιεργείς ελπίδες στον κόσμο, οδηγεί ακριβώς σε μια τάση αποστρέφειας ευρύτερων δυνάμεων, ευρύτερων λαϊκών μαζών από αυτές τις αξίες και τις αντιλήψεις. Και αυτό κατάφερε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα μου λέτε ότι όσο κυβερνούν τα κόμματα αυτά, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, θα μένετε σε χαμηλά ποσοστά γιατί θα συντηρητικοποιείται η κοινωνία. Δεν λέμε αυτό. Λέμε ότι ταυτόχρονα, επειδή ακριβώς αυτός ο σχετισμός δεν είναι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πέρα από αυτά υπάρχει μια σημαντική δύναμη εδώ που είναι σταθερή δύναμη για την προάσπιση των συμφερόντων του λαού αλλά και την οργάνωση των αγώνων, και αυτό είναι το ΚΚΕ, και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Άρα για την επόμενη εμείς μέρα λέμε, μετά των βουλευτικών εκλογών, αυτό το οποίο θα κριθεί είναι πόσο ενισχυμένο θα είναι το ΚΚΕ για να μπορεί από καλύτερες θέσεις να οργανώσει την λαϊκή παραγωγή. Έχετε βάλει στόχο για τις εκλογές? Γιατί κοιτάξτε, κοιτάξτε τι λέμε. Λέμε ότι υπήρξαν θετικές διεργασίες, καταγράφηκε μια τάση συσπήρωσης με το ΚΚΕ από προσωπικότητες, από παράγοντες, από αγωνιστές της ζωής του προηγούμενου διαστήματος που ήταν προηγούμενες σε άλλα κόμματα. Και προσωπικότητες που ήταν πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα. Που ήταν σε άλλα κόμματα, έτσι, και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά λέμε, καταγράφηκαν τέτοιες δυνατότητες, υπάρχουν αυτές οι θετικές διεργασίες συσπήρωσης. Εμείς λέμε πρέπει να συνεχιστούν για να μπορέσει η κάλπη των βουλευτικών εκλογών να αναδείξει τη δυναμική αυτών των συσπηρώσεων προς όφελος του ΚΚΕ και των δυνάμεων που συμπαρατάσσονται σήμερα μαζί του. Έχω πολλά ερωτηματικά επ' αυτού. Είναι αντικείμενο μιας μεγάλης συζήτησης που ενδεχομένως να την κάνουμε, γιατί θα έλεγε κανείς ότι είναι στα όρια της πολιτικής μεταφυσικής ορισμένα ερωτήματα. Γιατί δηλαδή όταν ενισχύονται τα συντηρητικά κόμματα, μάλλον όταν επέρχεται αυτή η κατάσταση που περιγράφεται, δεν υπάρχει ενίσχυση προς τα αριστερά. Υπάρχουν μια σειρά ζητήματα. Ναι, υπάρχει οι μειωμένες απαιτήσεις του κόσμου που τις καλλιέργησαν και τα τρία κόμματα. Να βολεύεται με ορισμένα ψίχουλα κοινωνικής αλληλεγγύης. Υπάρχει η μυρολατρεία, υπάρχει η τοπάθεια, υπάρχει ο συνολικός. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια καλή αριστερή κυβέρνηση, πάλι δεν θα είχατε υψηλά ποσοστά, λέω εγώ, γιατί θα σας έπαιρνε εκείνο ψηφοφόρους. Όσο πιο δεξιά πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, συντηρητικοποιείται, άρα δεν μπορεί να υπάρξει καλή κυβέρνηση στα πλαίσια αυτού του συστήματος. Με βάση τη δική σας συστήματος. Βεβαίως, δεν μπορεί να υπάρξει καλή κυβέρνηση. Αυτό αποδείχτηκε στην πράξη, και τα άλλα τα πειράματα τα οποία έγιναν, προσέξτε, στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το συμπέρασμα επιβεβαιώνει. Κοιτάξτε την πορεία του ΚΚΕ Πορτογαλίας. Κοιτάξτε την πορεία του ΚΚΕ Πορτογαλίας που στήριξε την κυβέρνηση των σοσιαλιστών και σοσιαλδημοκρατών, και από το 12% είπε στο 6% ευρωεκλογές. Κοιτάξτε την πορεία του ΚΚΕ Βοημίας Μοραβίας που στηρίζει μια κυβέρνηση στην Πορτογαλία και από 11% έπεσε στο 6%. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο σήμαντη αναφορά. Υπάρχουν πολύπλευρες δράσεις μέσα στο λαό και στις διεργασίες που γίνονται. Αυτές τις θετικές λοιπόν διεργασίες που δεν έδωσαν τη δυναμική που θα περιμέναμε στην κάλπη των ευρωεκλογών μπορούν να εκφραστούν και πρέπει να εκφραστούν. Γιατί αν εγκλωβιστούμε στα ψεύτικα αντιλήματα, αν εγκλωβιστούμε στο ψεύτικο διπολισμό, δεν θα υπάρχουν θετικές διεργασίες και θετικές εξέλιξεις για τον λαό. Κύριε Κοτρότσο, θυμίστε μου πόσες εξεταστικές έχουν γίνει Ακόμη και για το μνημόνιο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάπου καταλήξαν όλες αυτές. Κάποιες είχαν ενδιαφέρον, κύριε Καραθανασόπουλε. Λοιπόν, ενδιαφέρον βεβαίως, θεωρητικό έχουν. Όχι. Θεωρητικό ενδιαφέρον. Καθόλου θεωρητικό. Πολύ πρακτικό. Μάθαμε πράγματα. Τα αποτελέσματα πρακτικά. Και για τα δάνεια των κομμάτων και των μέσων ενημέρωσης. Και για την υγεία. Σε σχέση με αυτά τα οποία βιώνει ο λαός. Σε σχέση με αυτά τα οποία βιώνει ο λαός. Σε σχέση με την επίθεση που δέχεται και με τα βάρη που τον φορτώνουν. Πάντως την ευρωπαϊκή οδηγία που διευκολύνει τη δράση των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την έφερε με τη σύμφωνη γνώμη και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Οι οδηγίες, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε περάσει, ξέρετε τα ευρωπαϊκά, είναι εθνική υποχρέωση βάσει των ιδρυτικών συνθήκων. Άρα διευκολύνεται τη δράση των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Δεν αλλάζει το ασφαλιστικό σύστημα. Μα ήδη δεν υπάρχει. Το τριαξονικό σύστημα υπάρχει. Υπάρχει το τριαξονικό σύστημα. Και εσείς καταργήσατε τον κοινωνικό χαρακτήρα. Η κρατική εγγύηση και η αναδιανομή πρέπει να είναι και θα είναι. Καταργήσατε τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης και το κάνατε... Λοιπόν, κεφαλοποιητικό. Τι θα ωφελήσει η συνέχιση της ίδιας πολιτικής? Γιατί εδώ δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές. Για παράδειγμα, η αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα είναι προαπαιτούμενη του τρίτου μνημονίου που το ψήφισαν μαζί Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι η ουσία του ζητήματος. Και σήμερα ο ιδιωτικός τομέας στην υγεία μπαίνει εκεί όπου το δημόσιο σύστημα καταραίει. Ένα το κρατούμενο. Και καταραίει συνειδητά. Δεύτερο, οι ράγες έχουν χαρακτή της αντιλαϊκής πολιτικής. Το θέμα λοιπόν δεν είναι ποιος θα είναι ο μηχανοδηγός, αλλά τι θα είναι αυτό που θα αποτρέψει, θα ξυλώσει τις ράγες επί της ουσίας. Και εμείς λέμε αυτός που μπορεί να ξυλώσει τις ράγες για να μην κλιμακωθεί η αντιλαϊκή πολιτική είναι η εργατική τάξη, η νεολαία, ο λαός. Άρα λοιπόν η οργανωμένη αντίσταση είναι το προαπαιτούμενο. Και από αυτήν την άποψη, ποια πολιτική δύναμη στις σημερινές συνθήκες μπορεί να οργανώσει την πάλη του λαού? Το ΚΚΕ. Έτσι λοιπόν η συμπαράταξη η οποία εκφράστηκε, παρά τις όποιες επιφυλάξεις εμείς λέμε πρέπει να δυναμώσει, αποτελεί αναγκαιότητα σήμερα και μπορεί αυτή η συμπαράταξη με το ΚΚΕ να εκφραστεί ευρύτερα και στα ψηφοδέλτια και στην κάλπη, για να βγει ακριβώς ενισχυμένος ο άλλος πόλος, που όχι μόνο θα εμποδίσει, θα διεκδικήσει μέτρα ανακούφιση και το ΚΚΕ ισχυρό στη Βουλή έχει φέρει τις προτάσεις. Θα φέρει μέτρα, αλλά πάνω απ' όλα θα ανοίξει τις λεωφόρους του μέλλοντος. Και οι λεωφόροι του μέλλοντος είναι η Ελλάδα και η Ευρώπη του σοσιαλισμού. Λοιπόν.